Λοιπόν, Θανάση μου, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ναι, βεβαίως. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δύο και καλό μεσημέρι στους ακροατές. Γεια σας, κύριε Γερουλάνε. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη στις δημόσιες τοποθετήσεις του να στιγματίζει συστηματικά την κατάσταση που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο βεβαίως το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πράγματι έτσι είναι, όπως θα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως θα λένε οι δημοσιογράφοι, όπως θα λένε οι πάντες και όπως αποτυπώνεται στην πραγματικότητα. Αλλά και εσείς δεν έχετε τελικά προβλήματα ως προς αυτό. Και μάλιστα ορισμένοι βουλευτές σας, όπως ο κύριος Παρασκευαίδης, Καλλιώρα ή ο κύριος Μιχαηλίδης, χρησιμοποιούν και μια ρητορική που κάθε άλλο παρά προσεγγίζει και την ιστορία την ίδια του κόμματός σας, που πρωτοστάτησε στο παρελθόν σε τέτοιου είδους ανατροπές κοινωνικές. Κοιτάξτε, δεν θα συνέκρινα τις δύο κρίσεις σε κανένα επίπεδο. Είναι άλλο ένας πρώην πρωθυπουργός να τοποθετείται απέναντι στο κόμμα του και είναι άλλο δύο βουλευτές οι οποίοι χρησιμοποιούν μια γλώσσα με την οποία προφανώς εγώ διαφωνώ κάθετα για ένα τέτοιο θέμα. Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την κρίση στη Νέα Δημοκρατία με μια τάχα μου κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Όπως είναι λιγότερα τα πρόσωπα, κύριε Γερουλάνο, δηλαδή είναι μικρότερη κοινοβουλευτική σας ομάδα, αναλογικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι... Είναι λιγότερη η θεσμική σημασία των προσώπων. Συμφωνούμε. Βουλευτής μεν, αλλά πρώην πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πράγμα. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να ταυτίσει και τα δύο ως κρίσεις είναι μάλλον εκ του περισσού. Τώρα εσείς από την άλλη, έχει πει ο πρόεδρός σας ότι δεν πρόκειται να δέσει τα κορδόνια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επί της αρχής το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί. Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω για τη δική μου την γραμμή, η οποία όπως ξεγνωρίζω είναι και του κόμματος, και αυτό είναι ότι εμείς έχουμε ενταχθεί ιστορικά υπέρ των δικαιωμάτων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση για μένα δεν τίθεται καν αυτό το επίπεδο της συζήτησης, και θα εξηγήσω γιατί. Το θέμα για μένα το οποίο συζητάμε με τόσο πάθος μπρος πίσω έχει λυθεί, και έχει λυθεί και με την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό και με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή οι δύο γυναίκες μπορούν να κάνουν ένα σύμφωνο συμβίωσης και η μία από αυτές μπορεί να μείνει έγκυος και να κάνει ένα παιδί. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει με δύο γονείς ίδιου φίλου στην Ελλάδα σήμερα νομιμότατα και χωρίς κανέναν να φέρνει αντίρρηση σε αυτή τη διαδικασία. Ένας άντρας μπορεί να έχει να μείνει με ένα παιδί και να παντρευτεί έναν άλλον άντρα, να κάνει σύμφωνο συμβίωσης με έναν άλλον άντρα σήμερα στην Ελλάδα. Άρα το θέμα το οποίο προτάσουν αυτοί που έχουν αντίρρηση στο νομοσχέδιο, ότι δύο γονείς ίδιου φίλου δεν μπορεί να μεγαλώσουν ένα παιδί, στην Ελλάδα έχει λυθεί εκ των πραγμάτων. Άρα τι συζητάμε? Συζητάμε να υπάρχει το νομικό πλαίσιο αυτό, το οποίο επιτρέπει στο γονέα ο οποίος συμβιώνει με τον φυσικό γονέα του παιδιού να έχει την σχέση με το παιδί, ώστε να μην βρεθεί το παιδί ξαφνικά ορφανό αν πάθει κάτι ο πρώτος του γονέας. Όταν κάνουμε μια τόσο παθιασμένη συζήτηση, βάζουμε μέσα την Εκκλησία, τα κόμματα, τα αυτό κλπ. Για ένα θέμα που έχει λυθεί εκ των πραγμάτων από τα πράγματα, πιστεύω ότι κάνουμε λάθος, αποπροσανατολίζουμε τη γνώμη και διχάζουμε την κοινωνία πάνω σε ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό? Κοιτάξτε, πριν από 8 χρόνια ψηφίσαμε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Καταστράφηκε η ελληνική κοινωνία από το Σύμφωνο Συμβίωσης. Μπορώ να σας πω διάφορους λόγους για τους οποίους παίρνω ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι ήταν πριν από 8 χρόνια. Αλλά το Σύμφωνο Συμβίωσης δεν έχει συμβάλει σε αυτό. Ωραία, πάμε και σε ένα άλλο μέτωπο πολύ μεγάλο που θα μας απασχολήσει, ήδη μας απασχολεί τις επόμενες ημέρες, κύριε Γερουλάνο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει, θα κληθεί μάλλον να πάρει ξεκάθαρη θέση νομοθετική, όταν θα έρθει η ώρα της νομοθέτησης, της έγκρισης μάλλον από τη Βουλή του νομοθετήματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπει το ΠΑΣΟΚ τις καταλήψεις που είτε έχουν προαναγγελθεί είτε λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, και αν συμφωνείτε με αυτές, αν θεωρείτε ότι με κλειστά πανεπιστήμια μπορεί να βρεθεί η άκρη σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαφωνίες για τα μη κρατικά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που πάντα εξετάζει τη γνώμη των φοιτητών, και εν μέρη δικαίως, εν μέρη αδίκως. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι όλοι πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο πριν αρχίσουμε να σπάμε ένα στο κεφάλι του άλλου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σαφέστατα υπάρχει και στην κοινή γνώμη αλλά και
στο νομικό πλαίσιο χώρος για να λυθούν θέματα τα οποία αφορούν τα πανεπιστήμια, εάν κάνουμε αυτή τη συζήτηση με ένα σωστό τρόπο. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν πούμε καταρχήν πώς δυναμώνουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο, διότι δεν θα δυναμώσει το ελληνικό πανεπιστήμιο αυτόματα από την έλευση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Άρα χρειαζόμαστε μια στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού πανεπιστημίου. Αυτό το χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς, είτε περνάει αυτό το νομοσχέδιο είτε όχι. Δεύτερον, για μένα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα, θέλετε να το πούμε φορέας, θέλετε να το πούμε κάτι άλλο, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι όποιες σπουδές στην Ελλάδα, δημόσιες ή μη, πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο στάνταρ, και αυτό πρέπει να διασφαλίζεται και στο δημόσιο πανεπιστήμιο και σε οτιδήποτε άλλο βρει έδρα στην Ελλάδα. Και το τελευταίο, να ξεκινήσει μια διαδικασία, και αυτό εγώ αυτό πρότεινα σε πρόσφατο μου άρθρο, να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία πανεπιστήμια τα οποία έχουν αποδείξει ότι η παιδεία που προσφέρουν είναι πολύ ανώτερη από το οποιοδήποτε τίμημα ζητάνε για αυτή την παιδεία. Τι εννοώ? Όταν κάνω αυτή τη συζήτηση, ακούω πολύ συχνά από τη Νέα Δημοκρατία, λέει, ωραία που θα ήταν να ήταν εδώ το Harvard, το Yale, το MIT κτλ. Πολύ ωραία θα ήταν. Εγώ έχω σπουδάσει σε τέτοιου είδους πανεπιστήμια και πρέπει να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό ότι είχα αυτή την εμπειρία. Και εμένα θα μ' άρεσε. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό ένα πανεπιστήμιο το οποίο ξοδεύει πάρα πολλά περισσότερα να φοιτητή από αυτά τα οποία ζητάει ποτέ σε δίδακτρα, από ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα προσφέρει πάντα μια παιδεία λιγότερο καλή από τα δίδακτρα που προσφέρει, για να βγάλει κέρδο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα λοιπόν, πολύ. Θα το δούμε και αυτό μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε. Ούτως ή άλλως, κρατάω πάντως ότι έχει θέσει μια σειρά από προϋποθέσεις ο κ. Γερουλάνος, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για το νομοσχέδιο αυτό. Μάλιστα. Ναι. Είναι μόνο θέμα του να βάζουμε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση και να το λύνουμε πάνω σε αυτήν. Και όχι να χτίζουμε ανάποδα σε αυτό το οποίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Γερουλάνο.